Και να καλημερίσουμε τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Κύριε Περιφερειάρχα, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους, κύριε Κασιμάτη, σε εσάς, τους τηλεθεατές σας, και εύχομαι να δούμε καλύτερες μέρες και αυτά που περάσαμε να είναι παρελθόν. Και να μην τα ξαναδούμε. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ακούσατε και παρακολουθήσατε αυτή τη συμβολική κίνηση που κάνει ένα μικρό χωριό στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά αυτά είναι επικουρικά, έτσι. Λοιπόν, να έρθουμε να δούμε τι γίνεται εδώ από την πλευρά της περιφέρειας και πώς η Περιφέρεια Αττικής, επί του πρακτέου, στέκεται στο πλευρό όλων αυτών των ανθρώπων που έχετε και δει κι εσείς από την πρώτη στιγμή, γιατί ήσασταν παρόν. Δεν τα βλέπατε από μακριά, από πρώτο χέρι τα έχετε δει. Λοιπόν, και έτσι, ξέρετε τι τραβάει ο κόσμος, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Καταρχάς, να πούμε, είναι πολύ σημαντικές αυτές οι ανθρώπινες εθελοντικές πρωτοβουλίες. Γιατί ακριβώς αυτό είναι και το πνεύμα, αν θέλετε, η καρδιά και η ψυχή του Έλληνα, και κάθε φορά όποτε χρειάζεται το αποδεικνύει και με αυτές τις προσπάθειες που αναδείξατε. Πράγματι όμως έχετε απολύτως δίκιο. Πάνω απ' όλα η πολιτεία θα πρέπει να είναι αυτή η οποία θα δίνει το κύριος θέμα και θα λύνει τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν. Προκειμένου και επ' αφορμής των μεγάλων πυρκαγιών και στην Αττική μας, από την πρώτη στιγμή βρέθηκε η περιφέρεια και βρίσκεται η περιφέρεια εκεί, ήδη φτιάχνοντας 7 τροφοδοτικά κέντρα στις πλατείες των εμπληκέτων οικισμών και ενεδήμων, ώστε άμεσα, αποτελεσματικά και γρήγορα ο κάθε πυρόπληκτος πολίτης που έχει ανάγκη να βρίσκει μια σειρά, όχι μόνο από είδη πρώτης ανάγκης, αλλά ακόμα και ζωοτροφές, κυρίως για σκυλιά, ακόμα και την δυνατότητα ενός γεύματος. Πάνω από 2.000 ζεστού φαγητού μοιράζονται καθημερινώς για εκείνους οι οποίοι έχουν πληγεί, αλλά και συγχρόνως μπορώ να σας πω και σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών, τον Σύλλογο και τον Πρόεδρο, τον κύριο Μουλιάτο, έχουν δοθεί πάνω από 4, σήμερα νομίζω να πάνε στις 5 τόνους οπωροκυπευτικά, φρούτα κλπ. Όλα αυτά προφανώς προστίθενται και στην μεγάλη, κατά την άποψή μου, προσπάθεια η οποία γίνεται και με το 11-10, ένας αριθμός ο οποίος έχει γίνει, αν θέλετε, εκείνος ο οποίος βοήθησε τους συμπολίτες μας κατά την περίοδο του COVID και με γιατρούς και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, τώρα παρίσταται με ψυχολόγους και ψυχιάτρους για τους πληγέντες που έχουν ανάγκη από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, όπου προφανώς ειδικοί επιστήμονες μπορούν να στηρίξουν για όσους το νιώθουν ή το έχουν ανάγκη να κάνουν κάτι τέτοιο από τους πυρόπληκτες οικογένειες ή τους μοναχικούς ανθρώπους, αλλά και συγχρόνως, εάν χρειάζεται και εφόσον κριθεί, να βρεθούν και κοντά τους στον τόπο, δηλαδή στον οποίο διαμένουν σήμερα και έχουν ανάγκη αυτής της ψυχολογικής στήριξης. Θα έλεγα επίσης, η Περιφέρεια, συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, έχει δημιουργήσει και ένα, αν θέλετε, αλληλέγγυο τρόπο των ίδιων των γιατρών απέναντι στους πυρόπληκτους, ώστε κανένας γιατρός της πρωτοβάθμιας περίθαλψης των περιοχών να μην προφανώς αμείβεται πάνω σε ζητήματα που αφορούν την υγεία, τη συνταγογράφηση, κάτι το οποίο θέλω να ευχαριστήσω και μέσα από την εκπομπή σας για την προσφορά η οποία έχει γίνει από τους ίδιους συνάδελφους γιατρούς. Καταλαβαίνετε όμως, κύριε Περιφερειάρχο, όλα αυτά που μας είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικά, όσο και αν φαντάζουν, ας πούμε, κάτι απλό. Είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος, μια οικογένεια που έχει υποστεί τόσο μεγάλη καταστροφή, να βρει ένα πιάτο φαγητό, έτσι, τουλάχιστον το πρώτο διάστημα. Αλλά πέρα από τα αντανακλαστικά αυτά των πρώτων ημερών του πρώτου διαστήματος, υπάρχει κάποιο πιο ολοκληρωμένο σχέδιο από την πλευρά της περιφέρειας προκειμένου να επουλωθούν αυτές οι πληγές? Προφανώς, και μέσα σε αυτό δεν σας έβαλα και ζητήματα πρώτης ανάγκης, ρούχα κλπ, τα οποία εντελώς καινούργια έχουν διατεθεί από εταιρείες. Να πω, όσον αφορά τώρα το ερώτημά σας, προφανώς οι πληγές δεν μπορούν να καλυφθούν μέσα από μόνο τέτοιες δράσεις. Έτσι κι αλλιώς αυτές οι δράσεις είναι για τις πρώτες μέρες μετά το σοκ το οποίο κάποιος υπέστη, χάνοντας την περιουσία, το γιο τους, τα είδη πρώτης ανάγκης στην κυριολεξία.
Από την άλλη πλευρά, λοιπόν, ήδη κλιμάκια της περιφέρειάς μας από την Δευτέρα το πρωί που μας πέρασε προφανώς, ήδη έλεγξαν, ως είχαμε υποχρέωση να το κάνουμε αμέσως όμως, όλες τις εταιρείες οι οποίες είχαν υποστεί είτε ολοσχερή καταστροφή είτε κάποιες βλάβες, και αυτή η καταγραφή ήδη οδηγείται στο Υπουργείο Οικονομικών, ώστε αμέσως να μπορούν να γίνουν όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες προφανώς από το Υπουργείο για να υπάρξει σχετική επιδότηση. Επίσης, εξετάζουμε από το ΠΕΠ Αττικής 21-27, δηλαδή το ΕΣΠΑ της περιφέρειάς μας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, συγκεκριμένες μορφές ενίσχυσης και επιδότησης αυτών των επιχειρήσεων, για να μπορέσουμε, προφανώς των περιοχών που επλήγησαν, για να μπορέσουν να ξεκινήσουν εκ νέου να λειτουργούν, γιατί και αυτό αποτελεί σημείο κανονικότητας. Τώρα, όσον αφορά τα σπίτια και τις βλάβες, όπως είναι γνωστόν ή όσους δεν το ξέρουν, είναι μια διενέργεια που γίνεται από τα κλιμάκια των Δήμων και του Υπουργείου Υποδομών, όπου και εκείνοι νομίζω ότι κάνουν γρήγορες διαδικασίες, ώστε, όπως δήλωσε και η Πολιτεία και ο Πρωθυπουργός, θα υπάρξουν μέσα από κόμβους προκαταβολές, οι οποίες θα δοθούν αμέσως μετά τις 18 του μηνός. Αυτό θέλουμε, τις γρήγορες διαδικασίες. Είναι θέματα που θα τα θέσουμε στη συνέχεια και στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σκυλακάκη. Να μείνουμε όμως λίγο σε εσάς, γιατί πέρα από τις πλημμύρες και όλες αυτές τις καταστροφές, τώρα μπορεί να είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο Σεπτέμβρης-Οκτώβρης όμως είναι πολύ κοντά. Λοιπόν, και εκεί τι γίνεται? Το επόμενο κομμάτι είναι το θέμα με τις πλημμύρες, κύριε Περιφερειάρχα. Έχετε απολύτως δίκιο, κυρία Κασιμάτη. Είμαστε έτσι κι αλλιώς σε μια κλιματική αλλαγή που, όπως έχουμε δει και πέρυσι και φέτος και το καλοκαίρι ακόμα, υπάρχουν μπόρες με υψηλή πυκνότητα βροχής όσον αφορά σε μικρό χρονικό διάστημα, με διάθεση πλημμυρικών φαινομένων. Άρα λοιπόν η διοίκηση της περιφέρειάς μας έχει βάλει πολύ ψηλά το θέμα της ασφάλειας των πολιτών από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Έτσι κι αλλιώς έχει σειρά έργων που εξελίσσονται επ' αφορμής αυτού. Τώρα όμως με αυτή την πυρκαγιά είναι σίγουρο ότι θα δημιουργηθούν ζητήματα τα οποία θα σχετίζονται με το βρόχινο νερό, το οποίο δεν θα συγκρατείται στα ορεινά από το ριζικό, αν θέλετε, από το ριζικό ορίζοντα των δέντρων εφόσον έχουν καεί, και θα πηγαίνουν στα παιδινά, είτε στους οικισμούς είτε στους δήμους. Άρα εμείς ήδη από την πρώτη στιγμή τις τεχνικές μας υπηρεσίες έχουμε δώσει την ετοιμότητα και προφανώς τις εισηγήσεις, οι οποίες θα μας παρουσιαστούν μέσα σε αυτή τη βδομάδα, μαζί με την επιστημονική πλευρά του Πανεπιστημίου και του Μετσόβου Πολυτεχνείου και του Καποδιστριακού και ο κύριος Λέκας, ο οποίος είναι συνεργάτης μας, ώστε να δούμε εν συνόλο εκείνες ενέργειες, μελέτες, οι οποίες θα πρέπει, επιτρέψτε μου να πω, σε επίπεδο fast track. Όμως, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα έργα τα οποία θα πρέπει να γίνουν στην Αττική μας, μην ξεχνάμε τα γεράνια όρη τα οποία επλήγησαν τον Ιούνιο, με ζητήματα που έχουν προκύψει για την εν λόγω περιοχή, ελεποχώρη κλπ. Μην ξεχνάμε τις άλλες περιόδους διαφόρων πυρκαγιών, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, τα πέντε βουνά της Αττικής μας έχουν ήδη υποστεί μεγάλους τραυματισμούς τα τελευταία δεκαετία τουλάχιστον. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι και η Πολιτεία, και είμαστε σίγουροι σε αυτό, έτσι κι αλλιώς το δήλωσε και ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να ενσκύψει με ιδιαίτερο τρόπο, διότι οι πόροι της περιφερειάς είναι συγκεκριμένοι. Εδώ, αν θέλετε, πρέπει να υπάρχουν και εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι πλέον, ώστε τα μεγάλα έργα, τα αντιπλημμυρικά, να γίνουν γρήγορα. Εμείς προφανώς θα συνεργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Νομίζω να αυτό γίνουν, λέω, να γίνουν γρήγορα και αποτελεσματικά, κύριε Περιφερειάρχα. Και βεβαίως θεωρώ εδώ, ότι μεικτά εδώ να υπογραμμίσουμε την ανάγκη της άριστης συνεργασίας και με γρήγορους ρυθμούς πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχετε δίκιο. Θα σας πω από την δική μας πλευρά επίσης και η δική μου εντολή προς τις υπηρεσίες και στις εργολαβίες που έχουμε ήδη, είναι άμεση καθαρισμή των ρεμάτων, τα οποία, αντιλαμβάνεστε, κάποιοι με τις πυρκαγιές θα έχουν πληγεί ξύλα, κορμί, οι οποίοι θα πρέπει γρήγορα να καθαριστούν από τις κήτες και από τα σημεία τα οποία ήδη
ίσως αυτή τη στιγμή έχουν να αποτεθεί, ώστε αυτοί οι καθαρισμοί να μην αποτελέσουν ανάχωμα ή μάλλον να μην δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα σε πλημμυρικά φαινόμενα. Κύριε Περιφερειάρχα, κρατάμε αυτό που είπατε, ότι γρήγορα γρήγορα, με γρήγορες διαδικασίες και εντός της εβδομάδας περιμένετε και τις εισηγήσεις της σχετικής επιτροπής, έτσι ώστε να προχωρήσουν γρήγορα, να προχωρήσει το κομμάτι των αντιπλημμυρικών, γιατί το επόμενο, αφού καήκαμε, είναι να πνιγούμε μετά και πρέπει να το αποφύγουμε με κάθε τρόπο. Έχετε απολύτως δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πατούλη. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά.